Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να χαιρετήσουμε την Υφυπουργό παρά τον Πρόεδρο Ειρήνη Πική. Κυρία Πική, σας χαιρετώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Κυρία Λοιπόν, Σταρμά, τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά και θέλουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο στην ιστοσελίδα για τη διακυβέρνηση, γιατί μας το θύμισε πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν κάλεσε όλους τους υπουργούς, υφυπουργούς στο Προεδρικό, να δούμε πού είναι οι δράσεις που είχε υποσχεθεί, εξαγγείλει από τον 29 Ιανουαρίου φέτος, και είπε ότι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή αυτή, θα έχουμε και νεότερα από εσάς για το διακυβέρνηση.org.gov, με συγχωρείτε, που ήταν διάδοχος του Εξάντας. Είναι εκείνο το σύστημα που εγώ χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά επί προηγούμενης διακυβέρνησης, διότι μας έλεγαν ότι θα κάνουν το τάδε πράγμα. Έβλεπα εκεί ότι υπάρχει η λυμένη απόφαση, έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο και αυτό το νομοσχέδιο τώρα είναι στη Νομική Υπηρεσία για Τεχνοκρατικό Έλεγχο, είναι στη Βουλή, περιμένει να ψηφιστεί, είναι σε κάποιο συρτάρι τέλος πάντων. Έτσι θα λειτουργεί και η διακυβέρνηση? Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Όντως, κάναμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση στις 29 Ιανουαρίου με τον Πρόεδρο, όπου είδαμε όλες τις δράσεις μαζί με τους υπουργούς και τις 88 δράσεις για το 24 και που βρίσκονται. Και αυτές όλες οι πληροφόρηση θα μπει πάνω στο διακυβέρνηση.gov.cy, ναι. Το οποίο αναμένουμε στις επόμενες 2-3 εβδομάδες να βγει ακριβώς και ζωντανά για να μπορείτε να παρακολουθείτε, να βρίσκετε όλη την πληροφόρηση. Να πούμε ότι θα είναι. Τώρα, εγώ είμαι στο διακυβέρνηση, το TSY, ναι, που έχει μέσα το πακέτο στοχευμένων μέτρων πέρσι. Και αυτό και τα σχέδια δράσης. Μόνο των Υπουργείων. Ναι. Αυτό έχει τώρα. Ναι. Δεν έχει έτσι την ιχνηλάτηση, αν θέλετε. Όχι, όχι. Ετοιμάζεται μια τελείως καινούργια σελίδα, πάνω στην οποία θα μπαίνουν όλες οι ανακοινώσεις. Θα ξέρετε πού βρίσκεται κάθε μία από τις 88 δράσεις, αλλά και οι υπόλοιπες δράσεις οι οποίες αφορούν συνολικά το πρόγραμμα διακυβέρνησης για την πενταετία. Ναι. Χτίζεται ακόμα η ιστοσελίδα, αυτό είπα, θέλει να κάνετε υπομονή ακόμα κάποιες εβδομάδες ίσως, αλλά θα υπάρχει ακριβώς η πληροφόρηση την οποία θέλετε να βλέπετε. Πού βρίσκονται τα διάφορα μέτρα. Ναι. Και κυρία Πική, στα πλαίσια αυτά βεβαίως είναι... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Απλώς ήθελα να πω ότι ήδη και οι υπουργοί, μετά από τις 29 Ιανουαρίου, όλοι οι υπουργοί έχουν κάνει δημοσιογραφικές διασκέψεις, όπως ξέρετε, και έχουν παρουσιάσει και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, αλλά και το τι προγραμματίζεται μέσα στο 24 και πού, δηλαδή και ήδη οι υπουργοί έδωσαν πληροφόρηση για το πού βρίσκονται διάφορες δράσεις. Ναι, απλά αυτό είναι ένα είδος λογοδοσία που μας είχε πει ότι είναι και πρόθεσή του να λογοδοτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το λέω γιατί πολλές φορές να ψάχνουμε κάτι και παίρνεις, μα λέει, εγώ το ετοίμασα το νομοσχέδιο, είναι στη νομική υπηρεσία, μα το περιμένει απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα αυτά, εδώ φρονούμε ότι θα υπάρχει αυτή η συνέχεια να ξέρουμε ακριβώς όλα αυτά που υπόσχεται η κυβέρνηση, που βρίσκονται και επίσης να παρακολουθούμε και πόσο είναι κολλημένα κάπου. Π.χ. στην νομική υπηρεσία, ναι, που πόσο καιρό να χρειάζεται την, να γίνει ο νομοτεχνικός έλεγχος. Στην νομική υπηρεσία έχουμε εγκαινιάσει μια εσωτερική διαδικασία, όπου μαζεύουμε εμείς τα νομοσχέδια και τις νομαντεύσεις τα οποία εκκρεμούν στην νομική υπηρεσία. Mm-hmm. Κάνουμε μια προτεραιοποίηση ως προεδρικό, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως είναι για παράδειγμα οι 88 δράσεις, mm-hmm, και μιλάμε πάρα πολύ συχνά με την νομική υπηρεσία, ακριβώς για να έχουν και εκείνοι μία εικόνα ποιες είναι οι προτεραιότητες εκτελεστικής εξουσίας, ποια είναι τα θέματα τα οποία είναι τα πιο επίγοντα να προωθηθούν ή στην Βουλή, αν πρόκειται για νομοσχέδια, κανονισμούς ή αν είναι γνωματεύσεις. Γιατί πολλές φορές ξέρετε, είναι και γνωματεύσεις οι οποίες περιμένουμε από την νομική υπηρεσία, ναι, για να προχωρήσουμε σε διάφορα θέματα. Οπότε έχουμε καθιερώσει αυτή τη συνεργασία και αυτόν κεντρικό έτσι ιεράρχηση, αν μπορώ να το πω, προτεραιοποίηση, τι είναι τα πιο σημαντικά για την εκτελεστική εξουσία. Γιατί σίγουρα στην νομική υπηρεσία, όπως ξέρετε, πάνε όλα τα θέματα που χρειάζονται νομική συμβουλή, νομική γνωμάτευση. Ναι, τώρα κυρία Πική, σε αυτό θα βοηθούσε, αντιλαμβάνομαι, και η Γραμματεία Παρακολούθησης Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου. Ναι. Που είναι ήδη στο Προεδρικό, ήταν να έχετε και μια αίθουσα να συνεδριάζει, απόσπαση από διάφορα υπουργεία ανώτερων λειτουργών. Αυτό βοηθάει στο τέλος της ημέρας, κύριε Πική, ή συνοστίζει έτσι άνθρωπος στο Προεδρικό? Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πρακτική. Ήδη τώρα έχουν 6-7 μήνες που έχουν έρθει εδώ, έχει συσταθεί ολόκληρη ομάδα, η οποία αποτελείται από
από 12 άτομα, αποσπασμένα από διάφορα υπουργεία. Είναι διαφόρων επιπέδων, είναι από κλίμακα λειτουργού μέχρι κλίμακα ανώτερου λειτουργού. Και τι κάνουν, το πρόγραμμά τους όταν έρχονται δουλειά στο προεδρικό, τι κάνει ένας από αυτούς μια μέρα, κυρία Πική? Παρακολουθεί συστηματικά ακριβώς όλες αυτές οι δράσεις των Υπουργείων πώς προχωρούν. Οπουδήποτε υπάρχει πρόβλημα που μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε, γιατί να τονίζω ότι είναι γραμματεία συντονισμού και υποστήριξης του κυβερνητικού έργου. Ναι. Οπότε ο κύριος τους εργασία είναι να βλέπουν οπουδήποτε μπορεί να έχουν κολλήσει για διάφορους λόγους κάποιες αυτές τις δράσεις, να παρεμβαίνουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Μπορεί να χρειάζεται μια παρέμβαση με ένα άλλο υπουργείο, με ένα άλλο τμήμα. Και πολλές φορές είναι σημαντικό ότι, για παράδειγμα, ο λειτουργός του Υπουργείου Υγείας κάθεται δίπλα από τον υπουργό του Υπουργείου Παιδείας. Μπορεί να έχουν θέματα που να αφορούν και τα δύο υπουργεία. Οπότε και αυτή ακριβώς η επικοινωνία και η συνεννόηση μεταξύ τους βοηθάει να υπάρχει μια καλύτερη λύση προβλημάτων και να υλοποιείται πιο γρήγορα το κυβερνητικό έργο. Που είναι και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σε αυτή τη διακυβέρνηση, να υλοποιείται όσο πιο γρήγορα. Να υπάρχει συντονισμός, πολύ απλά, κυρία Πική. Συντονισμός. Ναι. Έτσι, να μην λέει ο ένας είναι του άλλου ή κάνω εγώ και να μην ξέρω τι δράση αυτή υπάρχει ήδη στο άλλο Υπουργείο κλπ. Αυτά είναι όταν χωρίζονται έτσι οι θεματικές των Υπουργείων χωρίς να πρέπει. Έχουμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, το θέμα των. Γιατί κάποτε έδινε το Υπουργείο Εσωτερικών βίζες σε καλλιτέχνητες και τώρα έχει το trafficking, ας πούμε, που είναι άσχετο πλέον. Λέω διάφορα που πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες. Ναι. Και σίγουρα όταν χρειάζεται παρέμβαση σε επίπεδο υπουργών, αυτή γίνεται μέσω μου εμένα. Δηλαδή πολλές φορές κάνουμε συναντήσεις με υπουργούς για να δούμε, είχαμε για παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα μία συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας για τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι μία από τις δράσεις που έχουμε ανακοινώσει με 88 δράσεις, που βοηθάει και ο συντονισμός αυτός από το Προεδρικό, γιατί αφορά 5-6 υπουργεία. Δεν είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρόλο που μπορεί να λέμε είναι του Υπουργείου Παιδείας, αφορά και το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Πική, στα πολλά που ενδιαφέρουν βεβαίως, γιατί είναι και αυτές οι τολμηρές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που εξήγηλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώτα απ' όλα θέλω να δω αν σας απασχολεί το θέμα των υφυπουργείων και κατά πόσο είναι τελικά συνταγματικά. Αν είναι κάτι το που ζητήσατε και εσείς γνωμάτευση, είστε βέβαια, γιατί πάμε τώρα να διορίσουμε ένα έκτο υφυπουργό αυτών της μετανάστευσης. Αν στο τέλος της ημέρας είναι κατά τρόπο συνταγματικό που λαμβάνονται και οι αποφάσεις, οι υπογραφές, οι συμμετοχές των υφυπουργών, αν είναι κάτι που απασχολεί το προεδρικό αυτό. Κυρία Σάβα, και τα 5 υπουργεία που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, για να μην πω και τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών, υποθέσω ότι εκεί πέρα ήταν υφυπουργό, βέβαια δεν ήταν υφυπουργείο, το προηγούμενο του 2012, αλλά να επικεντρωθούμε στα άλλα δύο, προτού κατατεθούν στη Βουλή, είχαν ελεγχθεί νομοτεχνικά από δύο γενικούς εισαγγελείς. Από τον κύριο Κληρίδη τα πρώτα και από τον κύριο Σαββίδη τα υπόλοιπα. Οπότε δεν έχουμε κάποιο λόγο να αμφισβητούμε την νομιμότητα των υφυπουργείων. Ακτός αν δεν αμφισβητήσει ένας δικηγόρος, όπως προτίθεται. Αν το θέμα, όπως οποιοδήποτε θέμα, πάει στο ανώτατο συνταγματικό και κρυθεί κάτι διαφορετικό, αλλά αυτή τη στιγμή σας λέω, εμείς είχαν κατατεθεί από την προηγούμενη και την τωρινή κυβέρνηση, είχαν νομοτεχνικό ελέγχο, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο σήμερα μας απασχολεί. Σε αυτό το πρόγραμμα διακυβέρνησης και σε αυτές τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις που είπαμε, τρία θέματα έθεσε και στις 29 Ιανουαρίου που τα διαβάζω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λέει πρώτο, του ορίου συνταξιοδότησης και εξορθολογισμού των εφελημάτων για όλους τους κρατικούς αξιωματούχους. Δεύτερο, τη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο. Και τρίτον, θέματα που άπτονται της λειτουργίας τόσο της νομικής όσο και της ελεκτικής υπηρεσίας. Αν είχαμε το διακυβέρνηση όπως θέλετε να προχωρήσει αυτό το έργο, θα βλέπαμε ότι. Τι εννοούν για την νομική και την ελεκτική υπηρεσία, ετοιμάζεται κάποιο νομοσχέδιο, ποια είναι η πρόθεση? Επειδή δεν έχουμε ακόμη αντιληφθεί, όποιος ρωτάτε από την κυβέρνηση μας λέει ότι βεβαίως και θα γίνει και διαβούλευση και ξέρουν αυτοί που πρέπει να ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι κανείς δεν ξέρει. Όχι, νομίζω δεν ξέρω ότι κανείς δεν ξέρει. Μάλιστα, ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης που έχει την ευθύνη για να ετοιμάσει τα σχετικά νομοσχέδια. Μπορεί να είναι νομοσχέδιο, μπορεί να είναι και συνταγματική τροποποίηση. Θα το δούμε αυτό.
έχει δηλώσει ότι είναι υπό επεξεργασία. Δεν έχουν κατατεθεί ακόμα για νομοτεχνικό έλεγχο ούτε αυτό που αφορά την ελεκτική υπηρεσία, ούτε αυτό που αφορά την νομική υπηρεσία. Είναι ακόμα υπό επεξεργασία στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Ναι, εννοείται δεν έγινε διαβούλευση. Ποια είναι η πρόθεση για την ελεκτική υπηρεσία, πώς θα μετεξελιχθεί ενδεχομένως, ή να ληφθούν υπόψη και οι απόψεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις νόμου, αν δεν κάνω λάθος, για τα θέματα. Για ποια θέματα, για την ελεκτική υπηρεσία για και την νομική. Για το θέμα της νομικής υπηρεσίας, από ό,τι ξέρω. Νομίζω υπάρχουν και προτάσεις νόμου, οι οποίες έχουν κατατεθεί από. Ναι, από σε κάθε περίπτωση όμως δεν ξέρουμε ακόμη. Είναι, αν θέλετε, έτσι θολό το τοπίο, ποιες είναι οι προθέσεις. Όταν μιλάμε για εξυγχρονισμό. Για να κάνεις διαβούλευση, πρέπει να έχεις μπροστά σου, κατά εμένα πάντα τουλάχιστον, ένα κείμενο. Πρέπει να έχεις μία πρόταση, βάση της οποίας θα κάνεις και την διαβούλευση. Άρα είμαστε σε αρχικά στάδια τώρα, σε ετοιμασία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είμαστε στο στάδιο ετοιμασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε σχέση με τις συντάξεις, είδαμε τα δύο νομοσχέδια βεβαίως που κατατέθηκαν από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν πέρασαν ακόμα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι. Υπάρχει κάποιος λόγος, θα γίνει συγκερασμός με προτάσεις νόμου. Έγινε κάποια συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως θυμάστε, νομίζω πριν από 2 ή 3 εβδομάδες. Εκ των υστέρων κατατέθηκαν και κάποιες προτάσεις νόμου από τους βουλευτές. Είναι θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σε ένα από τα επόμενα Υπουργικά Συμβούλια. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε, η Βουλή κλείνει την επόμενη εβδομάδα, ενώ έχει ακόμα μία ολομέλεια στις 16. Δεν μπορώ να σας πω αν θα κατατεθούν πριν ή μετά τις 16 Μαΐου. Ναι, θα κατατεθούν, εννοείται. Ο λόγος που δεν κατατέθηκαν πριν από 2 εβδομάδες είναι γιατί θα τύχουν επεξεργασίας τα νομοσχέδια που είχαν σταλεί και στην Βουλή έτσι σε μια άτυπη διαδικασία. Είχαν σταλεί επίσημα στη Βουλή, από ό,τι θυμάστε, ναι. Έγιναν 2 συναντήσεις. Στην πρώτη ήταν η αρχική και στη δεύτερη ήταν κάποιοι εκπροσώποι των κομμάτων. Υπάρχει έτσι μία. Είπαμε να τα ξαναδούμε για να κατατεθούν ολοκληρωμένα. Ναι. Αλλά είναι θέμα των επόμενων εβδομάδων σίγουρα. Δηλαδή από τα 4 θέματα που αναφέρατε, θεωρώ ότι το πρώτο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή είναι τα θέματα των συντάξεων. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπική. Σας χαιρετώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.